Thank you.
Εδώ οι κλίμακες. Δρόμος κλιμακωτός μέσα στην πόλη. Και ανάμεσα σε δυο κτηριακά συγκροτήματα. Αυτό εδώ. Το είναι τεράστιο. Και αυτό εδώ που είναι εντελώς καταστρεμμένο. Περπατάμε το τμήμα των Σταγύρων, το Μεσοβυζαντινό, όταν η πόλη συρρυκνώνεται προς βοράν. Ευτυχώς το βόρειο τείχος που κατεβαίνει μέχρι τη θάλασσα εδώ μία πύλη και στο βάθος το νησάκι Κάπρος. Εδώ κατεβαίνει μέχρι τη θάλασσα. Μπράβο. Κατεβαίνει μέχρι τη θάλασσα, γλύφει κύμα. Ένα στρογγυλός πύργος εδώ.
το νησάκι πάλι, κάπρος. Ένα μικρό λιμανάκι ανάμεσα σε αυτούς τους βράχους. Σε αυτούς τους τεράστιους βράχους. Στη βόρεια πλευρά των σταγύρων. Εκεί οι βόρειες ακτές της Χαλκιδικής. Προς στρατόνι Ουρανούπολη. Και από εδώ αυτή είναι η είσοδος από τη θάλασσα, στο βόρειο τείχος. Βόρειες ακτές των σταγύρων. Επικίνδυνες και απλησίαστες. Είμαστε έξω από τα τείχη, τα βόρεια. Εκεί είναι η είσοδος στην πόλη από την πλευρά της θάλασσας. Μια άλλη πύλη στο βόρειο τείχος, από την έξω πλευρά. Και αυτά είναι τα τείχη του σταγύρου. Το θεσμοφόριο κάτω τέρμα και το τείχος εξωτερική του παρέα.
σπιθάρια, αποθήκες διαφόρων προϊόντων, έξω από το τείχος όμως. Γι' αυτό και είναι και σκεπασμένα. Είναι η είσοδος αυτή, όχι. Μπορεί και να είναι. Πάντως δεν μοιάζει για είσοδο. Μάλλον χαλασμένο, κατεστραμμένο τείχος. Ας μπούμε μέσα από εδώ. Δεν είναι είσοδος, γιατί εδώ είναι σπίτι και κατάστημα, το οποίο φάπτεται στο τείχος. Εδώ είναι το τείχος. Και εκεί μέσα στα ξύλα συνεχίζει το τείχος. Εδώ είμαστε μέσα στην πόλη. Για να δούμε αυτό το σκεπασμένο εδώ, το στεγασμένο, τι είναι. Και αυτό, αποθήκες. Τεράστιο πιθάρι εκεί. Σκαμμένο μέσα στο βράχο. Μάλιστα. Και εδώ πρέπει να είναι σπίτι αυτό. Αρχοντικό. Η είσοδος εκεί. Και η άλλη είσοδος εδώ. Που έμπαινε μέσα σε αυτή την αποθήκη. Η είσοδος της αποθήκης εδώ και πριν η είσοδος του οικοδομήματος. Σπίτι, εμπορικό κατάστημα. Τι, μάλλον εμπορικό κατάστημα. Περίπου το ίδιο φαίνεται και εδώ. Αυτό δεν ξέρω αν είναι το βόρειο τείχος, το οποίο εγκαταλείψαμε λίγο πριν, ή είναι οικοδόμημα. Μάλλον μοιάζει για τείχος. Γιατί τέτοιοι δρόμοι σαν αυτόν και σαν το διπλανό και σαν εκείνους εκεί τους πεσμένους και σαν αυτόν εδώ αλλά και σαν αυτόν, αυτούς στην ύστερο βυζαντινή περίοδο και στη Βυζαντινή τους χρησιμοποιούσαν για επισκευές τείχων. Έβαζαν έναν τέτοιο δρόμο και γλίτωναν ένα τετραγωνικό μέτρο χτίσιμο. Αυτό είναι. Για να είμαι ειλικρινής, έχω έρθει πρώτη φορά. Έχω έρθει πάνω πολλές φορές σε στάγερα, πρώτη φορά το παρατηρώ. Γι' αυτό κανείς πρέπει να πηγαίνει πολλές φορές σε έναν χώρο και μάλιστα αρχαιολογικό. Την πρώτη φορά δεν βλέπει τίποτα. Απολύτως.
Τη δεύτερη φορά κάτι διακρίνει. Την τρίτη απλά εξοικειώνεται με το χώρο. Την τέταρτη ξέρει το δρόμο για να περιηγηθεί. Την πέμπτη νιώθει σαν αρχαιολόγος. Και τη δεκάτη πέμπτη νιώθει σαν ιστορικός. Αρχαϊκός ναός παρακαλώ και Βυζαντινή Ακρόπολη. Άρα το τείχος είναι πίσω από εκεί. Δεν είναι αυτό το τείχος. Το τείχος αυτό είναι ό,τι κινηματογραφήσαμε πριν, βλέπει μέσα στην πόλη. Το τείχος είναι πίσω. Δόμη, κοιτάξτε εδώ, δόμη. Πω, Θεέ μου. Κυκλόπια τείχη. Κυκλόπια τείχη. Αλλά θα μου πεις μια Ακρόπολη. Γίνονταν με κυκλόπια τείχη. Τεράστια δόμη. Τεράστια, από πού στο διάλογο τους φέρνουν αυτούς. Μπράβο. Και εδώ οδεύουμε προς τον τάφο του Αριστοτέλους. Αυτό το τεράστιο οικοδόμημα είναι ο τάφος του Αριστοτέλους. Και για να ακριβολογούμε, δεν είναι τάφος. Είναι κενοτάφιο. Διότι όπως ξέρουμε, ο Αριστοτέλης πέθανε στη Χαλκίδα. Και οι σταγυρίτες έφεραν τα κόκαλά του εδώ από εκεί. Ανοίγηραν αυτό το μνημείο, διότι περί μνημείου πρόκειται. Και θέσπισαν και αγώνες προς τιμήν του Αριστοτέλους, κάτι σαν τα Παναθήνια και τα Ολύμπια. Τα λεγόμενα Αριστοτέλεια. Αθλητική, ποιητική και μουσική αγώνες προς τιμήν του μεγάλου δασκάλου. Ο μεγάλος δάσκαλος. Ο φιλόσοφος των φιλοσόφων. Ο ένας και μέγιστος. Ο πανεπιστήμων. Ο ιδρυτής όλων των επιστημών. Τελικά ο Αριστοτέλης ήταν ένας και θα παραμείνει ένας. Γιατί δεν πρόκειται να βγει άλλος ποτέ. Σήμερα, όπως έγιναν οι επιστήμες και τα γράμματα, ουδής μπορεί να συγκεντρώσει μέσα στο μυαλουδάκι του όλα αυτά τα οποία συγκέντρωσε ο μεγάλος σοφός. Ο Αριστοτέλης.
Γέννη Μαθρέμα Χαλκιδικιώτης. Εμείς είμαστε τα πεντικοντάκες δισέγγωνά του. Τρισέγγωνα. Πώς να πούμε. Τι να πούμε. Μόνο ο Θεός μπορεί να νιώθει κανείς μπροστά σε αυτό το μνημείο. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Αριστοτέλης Νικομάχου. Ένας ευφυής πατέρας βγάζει έναν ευφιέστατο γιο. Τη μοναδική διάνοια στον κόσμο. Και τον τότε και τον σημερινό. Αν ζούσε αυτό σήμερα στη σημερινή εποχή, τι θα μπορούσε να ανακαλύψει άραγε. Η εξωτερική νότια όψη του μνημείου του τάφου του Αριστοτέλους. Πολύ βαριά δόμηση. Μεγαλόπρεπο κτίριο, μνημείο, όπως άξιζε στον γίγαντα των γραμμάτων, τον ένα και μοναδικό. Το κοινοβούλιο των Σταγύρων. Εδώ παίρνονταν όλες οι αποφάσεις. Το έδρανο εκεί είναι το παλιό. Εδώ συνεδρίαζε ο Δήμος, ο λαός, η Εκκλησία. Λέξη κλεμμένη και κατακριουργημένη από τα παπαδαριά. Εκκλησία ίσον δήμος. Καμία σχέση με την σημερινή έννοια της εκκλησίας. Αυτό το κτίριο είναι το ένιγμα των Σταγύρων. Μπροστά στο κοινοβούλιο, πότε έγινε.
εδώ σε αυτό το χώρο ο Δήμος θα γύρω να κάνθω και όχι Αριστοτέλους για να τιμήσει το παγκόσμιο έτος του Αριστοτέλους πριν από 2-3 χρόνια που γιόρτασε όλοι οι φίλοι. Έδωσε μια άθλια μουσική παράσταση. Αυτή ήταν η τιμή του Δήμου στα γύρω να κάνθω εδώ σε αυτή την πλατεία καμιά δεκαριά άτομα γιόρτασαν το έτος του Αριστοτέλους με κάθε επισημότητα. Ο Δήμος στο γύρω να κάθω, ένας παμάθλιος Δήμος, άχρηστος και ανίκανος. Άλλαξε το όνομα από στα γύρω να κάθω σε Δήμος Αριστοτέλους και έτσι λέει τίμησε και το μεγάλο φιλόσοφο.